Καλώς ορίσατε. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε απόψε την Dr. Catherine Alexander, η οποία θα μας μιλήσει για το δικηγορικό γραφείο Highgate Hill Solicitors, καθώς επίσης και για ελληνικό σχολείο το οποίο διευθύνει και είναι προσιτό για την παροικία μας. Λοιπόν, ακολουθήστε με. Πάμε μέσα να δούμε πιο πολλά και να ακούσουμε πιο πολλά από την Dr. Catherine Alexander. Πάμε. Dr. Alexander, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη και ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την παροικία και σε εμάς ως επαγγελματίες της παροικίας. Πολύ ωραία. Θα αρχίσουμε με ελληνικά και αν είναι κάποιοι όροι που χρειάζεται να τους πείτε στα αγγλικά. Ναι, θα πάμε στα αγγλικά. Καταρχήν, ένα πολύ σύντομο, αν έχετε την καλοσύνη, βιογραφικό. Από πού είστε και ναι. Έτσι λίγο ιστορικό. Ναι, γεννήθηκα στην Κύπρο. Οι γονείς μου και αυτοί γεννήθηκαν στην Κύπρο. Οι πρόπαποι μου είναι από τη Μάνη στην Ελλάδα. Και ήρθαν στην Κύπρο λόγω των διαφόρων πολιτικών και πολεμικών επεισοδίων της ιστορίας της μεγάλης πατρίδας μας. Μάλιστα. Ναι. Στην Αγγλία πότε ήρθατε? Στην Αγγλία ήρθα στα μέση του 60. Από την Ελλάδα φυσικά, όπου τέλειωσα το γυμνάσιο, παρακολούθηκε ορισμένα μαθήματα εκεί στην νομική και μετά ήρθα εδώ πέρα. Ναι. Οπότε ασχολήθηκα, όταν ήρθα στην Αγγλία είχα μεγάλο πόθο όπως σπουδάσω κλασικά, έκανα τις κλασικές επιστήμες και μετά μεταπτυχιακών πτυχίων ή στην παπυρολογία με καθηγητή μου, τον διάσημο καθηγητή Γιον Γκράντε, ο οποίος πέθανε το 2013, ένας από τους μεγαλύτερους πυρολόγους της Ευρώπης. Μάλιστα. Τη συνομιλία μας θα τη χωρίσουμε σε δύο μέρη. Μάλιστα. Το πρώτο μας μέρος βρισκόμαστε στο γραφείο σας, το δικηγορικό. Μάλιστα. Να μας μιλήσετε λίγο έτσι για αυτή την ευθύνη που έχετε εδώ. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο? Το γραφείο μας έχει μια γενική υπηρεσία, κάνει litigation, δηλαδή μαχόμενη δικηγορία, ποινικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, περιουσιακά, ό,τι υπάρχει στο νομικό κλάδο. Αλλά στα τελευταία 4 χρόνια έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα όσον αφορά τραπεζιτικά και την αγορά περιουσιών στην Κύπρο, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί εξυπάτησαν τους αγοραστές και τους πουλούσαν κατοικίες σε πολύ ακριβές τιμές και ιδιαίτερα ατέλειωτες κατοικίες. Πέραν του γεγονότος, τους δίνονταν δάνεια σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να έχει ιδέα ο άλλος ότι δίνονταν δάνειο σε ελβετικό φράγκο, και κάποιος ο οποίος χρωστεί 200.000 ευρώ με το ελβετικό φράγκο σε 2-3 χρόνια είχε 600.000 χρέος. Ως αποτέλεσμα του οποίου πάρα πολλοί άνθρωποι είσαν σε απελπισία και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο τι να κάνουν. Επ' αυτού μία ομάδα με είχε πλησιάσει πριν 6 χρόνια και ζήτησαν τη δική μου τη βοήθεια. Οπότε σκέφτηκα πολύ καλά το θέμα, ότι ίσως είναι καλύτερα να παρουσιάσουμε τις υποθέσεις αυτές στα αγγλικά δικαστήρια, λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε κάπως μακριά από το επηρεασμένο έδαφος, και εργαστήκαμε επί του εδάφους αυτού και κερδίσαμε τα jurisdictions για να προχωρήσουμε επί της ουσίας της υποθέσεως. Φυσικά, επειδή αυτές ήταν οι πρώτες υποθέσεις σε τέτοιο έδαφος και σημασία στο jurisdiction, ότι οι αποφάσεις οι οποίες ήταν πολύ υπέρ μας, έχουμε κερδίσει 6 μεγάλες αποφάσεις, έχουν δημοσιευτεί στο Hotel και στο Westlaw και έχουν γίνει case precedence, το οποίο είναι μεγάλη μας τιμή δηλαδή. Και ασχολούμεθα διαρκώς επ' αυτού. Λόγω της επιτυχίας που είχα παρουσιάσει πάνω στα ελβετικά νομίσματα και στα τραπεζιτικά, έχω επίσης εκλεγεί ως ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Δικηγόρων σε 14 χώρες όσον αφορά εκστρατείες για τη δικαίωση του πολίτου, ο οποίος χωρίς να πληροφορηθεί του δίνονται δάνεια σε ελβετικά φράγκα. Μεταξύ των διαφόρων πελατών μας υπήρχαν 2 οποίοι αυτοκτόνησαν λόγω των τρομερών αυτών δανείων. Ναι, 2 Άγγλοι, και μάλιστα είχε δημοσιευτεί το επεισόδιο αυτών στο Sunday Times, το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό, διότι ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί για να αγοράσουν περιουσίες στην πατρίδα μας, διότι ήθελαν να αγοράσουν περιουσίες στην πατρίδα, είτε αν τις ενοικίαζαν, είτε αν έμεναν ήδη, έδωσαν τα λεφτά τους για να αγοράσουν περιουσία. Δεν είχαν δώσει τα λεφτά τους για να τους εξυπατήσουμε. Και οπωσδήποτε ως Κύπρια θέλω, όπως ο τόπος ο δικός μας ακούγεται καλά, και όχι να έχει ένα στίγμα σαν αυτό. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία μας τα είπατε. Έτσι, θέλω, αν δεν σας κάνει κόπο,
εν συντομία, πολύ σύντομα στα αγγλικά για τις υπηρεσίες αυτές, δίχως πολλές εξηγήσεις, απλά για να γνωρίσω και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι λέμε. Και μετά να μου δώσετε και ένα contact number or might be a website or whatever. I think you should, yes, thank you very much for this. My office practices generally in all areas of law. But in the last 6 years, we showed a great deal of activity and winning a large number of cases at the Commercial High Court relating to the mis-selling of properties in Cyprus and the mis-selling of the loans. On account of the great success that we had on this, we had been elected as the chairman of the 14 European countries as regards complaints against the banks. And through this institution, which is quite powerful, we are assisting other countries. On the 5th of October, I've been invited to go to Poland to speak at a governmental meeting as regards our activities to restrain the power of the banks and to make them more benevolent to the public instead of taking advantage of them, which we know. I also must refer very briefly to the fact that I have won a very considerable award which declares me as the human rights lawyer in UK for the year 2016. On account, this one here, yeah? I had personally visited Iraq, Kurdistan, etc., and other areas during the war, and I go there frequently in order to assist cases on human rights. Mm-hmm. May I say that I do all this work free because of the very unfortunate and very unhappy victims of the cruelty of the wars. Mm-hmm. And I've seen with my own eyes what it means to have people being butchered, innocent people to be butchered. And I have a large number of testimonials and photographs, which I'm writing into a book recently. Okay, yes. We talk about the book, might be sometime later. Yes. Let me just hold this here and explain to us what this is all about. Yeah. Now, well, we have a Greek school, which I established in 1974. And we have been very lucky to continue our school to the present day. We have been very successful through the years. In 1996, we won a European prize as the best European school at that time. And we were invited to go to Germany, where we received at the University of Münster the prize. And we are greatly honored. Recently, we are acting and we are teaching from this building here, but we have external cultural activities in other areas as well. Okay, shall we just leave this here for the time being, and can we go and see the inside of the school? Yes, okay, let's go. Please. Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στο σχολείο, σε μία από τις αίθουσες του σχολείου, το οποίο θα μάθουμε πιο πολλά από την Dr. Alexander. Και καταρχήν να πούμε ότι το σχολείο είναι εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν σε άλλο κτίριο και μεταφέρθηκε εδώ. Δώστε μας λίγες το ιστορικό του. Το ιστορικό ιδρύθηκε το 1974 λόγω των διαφόρων επεισοδίων στην Κύπρο, που είχαμε αρκετά Κυπρόπουλα που ερχόντουσαν στο Λονδίνο και θέλαμε όπως συνεχίσουν τη γλώσσα τις σπουδές του στην Κύπρο και επίσης για να κρατήσουμε και την παροικία. Ούτως ώστε στα πρώτα χρόνια το σχολείο στεγαζόταν στο Arts and Media School, μετά μεταφερθήκαμε σε κτίριο στο Seven Sisters και μετά από το Seven Sisters, λόγω ελλείψεων λεφτών, ήρθαμε στο κτίριο αυτό, το οποίο είναι δικό μου, εφόσον το είχαμε επιπλώσει. Έχουμε τρία πατώματα στο κτίριο αυτό. Χρησιμοποιούμε τα πατώματα κάτω όταν δεν υπάρχουν εκδηλώσεις και χρησιμοποιούμε άλλα πατώματα όταν υπάρχουν εκδηλώσεις κοινοτικές και όλα αυτά για άλλους σκοπούς. Το σχολείο προσφέρει σε όλες τις ηλικίες την ελληνική γλώσσα, αρχίζοντας από τον υπηαγωγείο, 4 χρόνο μέχρι 6, μετά από 6 μέχρι 11, 11 μέχρι 18 και έχουμε επίσης και τάξεις για μεγάλους. Είμαστε ένα εξεταστικό κέντρο για τα GCSE και έχουμε αγωνιστεί όπως το κρατήσουμε ως εξεταστικό κέντρο. Τα παιδιά διδάσκονται από βιβλία τα οποία εμείς γράφουμε και προπαρασκευάζουμε, ούτως ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Διότι μερικές φορές ορισμένα βιβλία τα οποία στέλνονται από τα διάφορα υπουργεία εδώ πέρα δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Πρέπει να απλοποιηθεί το βιβλίο, πρέπει να αναφέρεται σε τοπικά γεγονότα που ζει το παιδί σε έναν άλλο περιβάλλον όπως είναι εδώ στην Αγγλία. Και είχαμε μεγάλη επιτυχία. Το 1996
Είχαμε βραβευτεί από τα καλύτερα ευρωπαϊκά σχολεία, supplementary schools, όπως τα λέσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας προσκάλεσαν στο Μούστρ της Γερμανίας, όπου μας εδόθηκε ένα βραβείο. Εκεί φιλοξένησαν δε ολόκληρη την Επιτροπή και αντιπροσώπους για μια ολόκληρη εβδομάδα για να μας τιμήσουν. Ακολούθως, μετά έχουμε διοργανώσει εδώ το τμήμα Supplementary Schools στο Islington και υποστηρίξαμε το διορισμό επιθεωρητού, ο οποίος τώρα είναι ο κύριος Μουτίζατε, πάρα πολύ και εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος βοηθάει όλες τις παροικίες και είναι και προσωπικά ο ίδιος πολύ δραστήριος σε αυτά τα θέματα γιατί τον ενδιαφέρουν, επειδή είναι και αυτός Κούδρος, έρχεται από άλλη πατρίδα και ξέρει τι υποφέρουν οι πρόσφυγες. Τελευταία είχαμε πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό. Να το και το γατάκι που ήρθε. Ναι, πράγματι τα παιδιά αγαπούν πολύ τα ζώα και έχουμε τρία γατάκια εδώ στο οίκημα, όπως και λουλούδια. Είχαμε πάρει στο διαγωνισμό των προσφύγων για την καλύτερη ζωγραφική, την απεικόνηση των διαφόρων επεισοδίων που γίνονται στη θάλασσα και τα παιδιά τα δικά μας κέρδισαν το πρώτο βραβείο, το οποίο δόθηκε από τη Δήμαρχο του Islington. Ναι. Εδώ παρουσιάζουμε ορισμένα, έχουμε δηλαδή πολλά, απλά έχουμε κάπου 50 ζωγραφίες πάνω στο θέμα αυτό και σε άλλα. Συμβαίνει δε όπως τα παιδιά αυτής της τάξεως, της τρίτης δημοτικού, έχουν ένα πολύ εξαίρετο ταλέντο στη ζωγραφική. Τους αρέσουν πολύ τα χρώματα, τα σχήματα και τα υπόλοιπα. Και όπως γνωρίζετε, η Κύπρος έχει επιδείξει πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες και στη ζωγραφική και στο θέατρο και στη συγγραφική. Τώρα προσπαθώ και εκστρατεύομαι τη βοήθεια της κυρίας Αναστασίας Πετράκη και άλλων, όπως ιδρύσουμε ένα Art Center for Children, ανεξαρτήτως φυλή, να το ιδρύσουμε για να εκφράζεται το ταλέντο των παιδιών για να μην χάνεται. Διότι τα ταλέντα εκφράζονται από πολύ νωρίς και όταν η οικογένεια δεν το καταλάβει ή το αγνοήσει, μπορεί κάποιος που θα γίνει ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος ή καλλιτέχνης να μην γίνει ποτέ του. Και αυτός είναι ο σκοπός του Art Center for Children. Αυτή τη στιγμή είναι στρατευόμαστε περί αυτού. Θέλω να μας δώσετε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τις ώρες λειτουργίας, ημέρες και ώρες και ποιες ηλικίες, ας πούμε, δέχεστε και αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε. Ναι, μάλιστα. Το σχολείο μας, ως επιτοπλίστων, όπως και τα περισσότερα παρικιακά σχολεία, είναι δραστήριο το Σαββατοκύριακο. Εργαζόμαστε Σάββατο, αν τα παιδιά θέλουν να έρθουν και Κυριακή, ένα απόγευμα με τους γονείς τους, διότι μερικοί γονείς δεν είναι Έλληνες και θέλουν και αυτοί να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα, τους δίνουμε από η ώρα 2 και μετά την εκκλησία, τους δίνουμε μαθήματα στην ελληνική γλώσσα. Ενίοτε δε και Παρασκευή. Διότι έχουν τα αγγλικά σχολεία και δεν τους μηνίσκει και πολύς χρόνος. Και γι' αυτό έρχονται ως επιτοπλίστων τον Σάββατο. Αρχίσουμε τα μαθήματα από η ώρα 10 το πρωί και συνεχίσουμε μέχρι ό,τι ώρα θέλουν οι γονείς. Αν οι γονείς θέλουν να τα κρατήσουμε εδώ μέχρι ώρα 7, μένουμε μέχρι ώρα 7 φυσικά. Εξαρτάται και από την ηλικία. Τα πολύ μικρά αρχίζουν από πολύ νωρίς και να τελειώνουν νωρίς να πηγαίνουν στο σπίτι. Δεχόμεθα παιδιά από ηλικία 4 ετών μέχρι 18 ετών και επίσης υπάρχουν τάξεις από 18 και πάνω. Ως εξεταστικό κέντρο έχουμε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να περάσουν και τα ελληνικά. Ταυτοχρόνως δε μπορούμε να τους διδάξουμε και νομικά όσον αφορά A-Level, ES, the British Constitution, Legal History, Ιστορία, Αρχαία Ιστορία και Κλασικά. Μάλιστα. Και όποιοι ενδιαφέρονται μπορεί να παρακολουθήσουν και τα τρία A-Levels εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω το εξής, ότι το σχολείο μας είναι δωρεάν. Ναι, το κάνουμε διότι ενδιαφερόμεθα. Δεν έχουμε κανέναν προσωπικό κέντρο επί της καταστάσεως αυτής και όλοι που εργάζονται εδώ πέρα έχουν τα ίδια αισθήματα όπως και εγώ. Θέλουμε όπως προχωρήσει η παροικία και να μην τη χάσουμε. Διότι όπως πηγαίνει τώρα ο καιρός και ο χρόνος μας, προβαίνουμε στο να υπάρχουν ο λιγότεροι και ο λιγότεροι που θα θέλουν να παραμείνουν Κύπροι και Έλληνες. Και χρειάζεται και όπως και οι κυβερνήσεις πάρουν μια σοβαρή κατάσταση, δηλαδή το σκεφτούν σοβαρά το θέμα αυτών και προσφέρουν στις παροικίες την ικανότητα, όπως έχουν και διαβατήριο της πατρίδος τους. Να έχουν στην Double Nationality, όπως κάνουν η Ισπανία, η Γαλλία και τα υπόλοιπα. Έρχεται εδώ ο μικρός στο σχολείο και το ρωτούμε, τι αισθάνεσαι. Και λέει, αρχίζει, I am English, miss. Why? Because I don't have any rights in my country.
Και εντωμεταξύ, εδώ είναι μια παροικία. Είμαι πολύ μορφωμένους, πολύ έξυπνους ανθρώπους. Μερικοί από αυτούς μπορούν να γίνουν και πρόεδροι στη χώρα μας, να γίνουν αρχηγοί. Γιατί να στηρίσουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας από αυτά τα ταλέντα και να παραμένουμε πάντοτε πίσω από ορισμένες ομάδες που ονομάζονται κατά την κοινή διάλεκτον κλίκες. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως προχωρήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, να δοθεί η διπλή η nationality στους Κυπραίους και στους Έλληνες του εξωτερικού. Να γίνει αυτό για την ανάγκη. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ ιδιαίτερα να μιλήσουμε και να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις σε αυτά τα θέματα. Σε κάποια άλλη περίπτωση. Ναι. Θα σας παρακαλέσω, βλέπω ότι είστε πάρα πολύ έτσι, μέσα στα πλαίσια της αυτοσυγκέντρωσης και της αυτοθυσίας, δηλαδή προσφέρεται όσα πολλά και φαντάζομαι η οικογένεια θα σας στερείτε. Με την οικογένεια τι γίνεται? Οπωσδήποτε, η οικογένεια είναι τα παιδιά και τα διάφορα έργα που κάνουμε. Στην παροικία υπάρχει και ο κύριος Κρήτων και εγώ. Θεωρούμε θα παλαιοί στρατιώτες. Και καμιά φορά κάνω αστεία με τον κύριο Κρήτων και λέω εμείς θα παραμείνουμε οι άγνωστοι στρατιώτες. Καμιά φορά θα μας βάλουν στεφάνι, λέω. Παραμένουμε οι άγνωστοι στρατιώτες της παροικίας. Πριν κλείσουμε, να μας δώσετε και ένα contact number or maybe a website or whatever. Yeah. Μάλιστα. Πρώτον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό μου όσοι θέλουν να τηλεφωνήσουν. 077-633-593-88. Επίσης υπάρχει ακόμα ένας αριθμός. 0207-619-3528. Επίσης μπορώ να πω ότι δεχόμεθα και συνταξιούχους άμα θέλουν να μάθουν είτε computers, είτε να μάθουν την γλώσσα, είτε να μάθουν την ελληνική ή την αγγλική, αν δεν την ξέρουν, δωρεάν μπορούν να έρθουν να μας τηλεφωνήσουν και να έχουμε τα μαθήματα μας Κυριακή το απόγευμα που τους βοηθά να αναπτύξουν και την κοινωνική τους ζωή ταυτόχρονος. Ναι. Σας υπερευχαριστώ, Δόκτωρ Αλεξάνδερ, για την ώρα που διαθέσατε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν και η διάθεση σας είναι μεγάλη από ό,τι είπα. Και το σημαντικότερο είναι όλα δωρεάν, έτσι? Είναι όλα δωρεάν, φυσικά, διότι δεν πληρώνουμε ενοικίων, είναι δικό μου το κτίριο. Οι δασκάλοι μας εργάζονται και αυτοί εθελοντικά, τους πληρώνουμε ορισμένα έξοδα μόνο και διαθέτουμε την ευχέρεια, έχουμε κάποια ευχέρεια για να χρηματοδοτήσουμε το σχολείο αυτό. Εκεί είμαστε τελείως ανεξάρτητοι, έτσι, που είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Ίσως να ξανασυναντηθούμε και πάλι σε μια άλλη περίπτωση με την Δόκτωρ Αλεξάνδερ για περισσότερα όσον αφορά και τις δύο επιχειρήσεις, το δικηγορικό γραφείο καθώς επίσης και το σχολείο που έχει και πολιτιστικό κέντρο και διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις. Παρακαλώ. Κύριε Παναγή, το εξής, όσον αφορά το νομικό γραφείο, όπως ξέρουν οι συνάδελφοι μου εδώ πέρα, δεχόμεθα 2 ώρες το Σάββατο και δίνουμε δωρεάν συμβουλές σε απόρους και συνταξιούχους της παροικίας μας, οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα. Πολύ ωραία. Ναι, δεν μπορεί, θα ήθελα να ανακοινωθεί αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Θα ανακοινωθούν οπωσδήποτε. Σας υπερευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά και ευχαριστώ και εσάς. Καλή νύχτα σας.